Πάμε ξανά στον Κώστα Τάτση, στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, όπου κηδεύεται σήμερα ο Νίκος Ξανθόπουλος. Κώστα. Αυτή την ώρα, Μαρία, γίνεται η πολιτική κηδεία του Νίκου Ξανθόπουλου. Πάρα πολλοί συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι του γνωστού καλλιτέχνη δίνουν το παρόν. Μάλιστα, όταν η σωρός του Νίκου Ξανθόπουλου μεταφέρθηκε και βγήκε έξω από πάρα πολλοί συγγενείς, ήταν αυτοί που φώναξαν αθάνατος, ενώ ξέσπασαν και σε χειροκροτήματα. Δίπλα του, τραγικές φιγούρες, είναι η γυναίκα του, τα τέσσερα παιδιά του, αλλά και τα εγγόνια του. Μάλιστα, όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον γνωστό καλλιτέχνη, το παιδί του λαού, όπως τον είχαμε συνηθίσει να τον αποκαλούν οι περισσότεροι. Και μετά, ακριβώς από την πολιτική κηδεία, η σωρός του Νίκου Ξανθόπουλου θα μεταφερθεί στο απορτοφρωτήριο της Ριτσόνας σε μια τελετή όπου θα δώσουν το παρόν μόνο συγγενικά του πρόσωπα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.